Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη σημερινή γιορτινή σας εκδήλωση για το νέο έτος και την κοπή της ετήσιας πίτας του Δημητηρίου Φιώτιδος που για ακόμη μια χρονιά γίνεται στη Λιτρόπολη των Καμένων Βουλών. Ενός επιμηλητηρίου που είναι αρρωγός και υποστηρικτής στους εμπόρους, βιοτέχνες και επαγγελματίες του τόπου που ζούμε, τη Φιώτιδα από το 1948 έως σήμερα. Ενός επιμηλητηρίου που υπηρετεί πιστά και με μεγάλη επιτυχία τις αρχές του, παρέχοντας διαρκώς τα εργαλεία εκείνα που θα διευκολύνουν τα μέλη του με σκοπό την αύξηση της επιχειρηματικότητας, τη δικτύωση και την εξωστρέφεια αυτών. Ενός επιμηλητηρίου που εκπροσωπείται από ανθρώπους με επιχειρήματα, τόλμη και επιμονή που αφουγκράζονται την τοπική κοινωνία, ενώ στηρίζονται στην αρμονική συνεργασία με όλους τους Δήμους του νομού μας. Εύχομαι το 2020 να είναι μια χρονιά καλύτερη σε όλους μας. Μια χρονιά με υγεία και επιχειρηματική πρόοδο σε όλα τα μέλη σας. Μια χρονιά που θα συνοδευτεί από οικονομική ανάκαμψη σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είτε με το εμπόριο, τη μεταποίηση, την παροχή υπηρεσιών και φυσικά τον τουρισμό. Εύχομαι καλή χρονιά για εσάς και τις οικογένειές σας. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι και εγώ σήμερα κοντά σας, γιατί αν μη τι άλλο, ίσως η κορυφαία δουλειά που οφείλει ένας αιρετός οποιασδήποτε μορφής να κάνει, δήμαρχος, περιφερειάρχης, βουλευτής, υπουργός, είναι να στηρίζει και να υποστηρίζει την οικονομία του τόπου του και την ανάπτυξή της. Εμείς αυτό το κάνουμε πολύ εμφατικά και με όλες μας τις δυνάμεις εδώ και πολλά χρόνια. Και θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος τρόπος να βγούμε από την περιβόητη κρίση και να συναντήσουμε επιτέλους την εξίσου περιβόητη ανάπτυξη. Όμως, επειδή η περιφέρεια θέλει να είναι φίλος της επιχείρησης και της επιχειρηματικότητας και οι φίλοι δεν πρέπει να μένουν στα λόγια, θα μου δώσετε ένα λεπτό να μιλήσουμε με πράξεις, με έργα. Τις προηγούμενες μέρες ανακοινώσαμε με 13 εκατομμύρια ευρώ, 39 επενδυτικά σχέδια, τα οποία στην περιφέρειά μας θα χρηματοδοτηθούν και θα προσφέρουν νέες επενδύσεις. Αυτές τις μέρες που μιλάμε, ανακοινώνουμε προχτές, νομίζω, 8,2 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα και κοινοτομία, επίσης στις επιχειρήσεις, 15 επενδυτικά σχέδια. Τη Δευτέρα που μιλάμε και απευθύνομαι στους πολύ μικρούς και μικρούς επιχειρηματίες, κλείνουν οι προσκλήσεις, νομίζω προλαβαίνετε έστω και για μία μέρα να υποβάλλετε, για την στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Όταν ανοίξει μια προγραμματική περίοδος, ούτως ώστε να μην ξαναζήσει η χώρα αυτό που έζησε με την απορροφητικότητα στο χαμηλότερο ιστορικό της προηγούμενης περίοδου, που κλείνει δηλαδή από η περίοδος του νέου ΕΣΠΑ. Και το τρίτο είναι ότι φέρνουμε δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, κάτι που αφορά όλο τον εμπορικό κόσμο. Ήδη τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι θεματικά, όμως ως το τέλος του μήνα θα έχουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα έχει στη λογική του την αποτροπή όσων θέλουν να μπλέκονται με την παράνομη οικονομία, θα έχει την εμπλοκή του κράτους σε εκείνα τα σημεία που ως σήμερα αγνοούσε και φυσικά θεωρούμε ότι επειδή η αντιμετώπιση του παρεμπορίου έχει αναπτυξιακό πρόσημο, γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε τον εμπορικό κόσμο, στη νέα προγραμματική περίοδο φέρουμε τρία νέα εργαλεία για τους εμπόρους. Το ένα είναι ο εταιρικός μετασχηματισμός μέσα από την συνένωση μικρών επιχειρήσεων. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και της αναβάθμισης των εμπορικών καταστημάτων σε ένα virtual περιβάλλον. Και το τρίτο είναι ότι θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τα open malls, τα οποία θεωρούμε ότι μπορούν να αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο τις τοπικές αγορές. Υποδεχόμαστε το 2020 με τις καλύτερες προοπτικές για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μετά από αρκετά και δύσκολα χρόνια και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καταγράφηκε θετικό πρόσημο στην ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων σε πανελλαδική κλίμακα. Οι συστάσεις των νέων επιχειρήσεων το 2019 ξεπέρασαν τις 37.000, ενώ οι διαγραφές, αντίθετα, ανήλθαν στις 18.200 περίπου.
Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις είναι εταιρικής μορφής, ιδιωτικές και κεφαλαιοχικές και οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν την πρωτιά. Είναι η ίδια εικόνα η οποία βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και το 2018. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και όλα τα επιμελητήρια χρειάζεται να έχουμε σημαντικό ρόλο και να καταστούμε δυναμικοί μηχανισμοί.